Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βιτάλης, είναι ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας των Βιοτεχνικών Σωματείων στην Αττική και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΒΕ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αύριο μαθαίνουμε ότι έχετε πολύ μεγάλη συγκέντρωση τα βιοτεχνικά σωματεία για αυτό το νομοσχέδιο που έχει εμφανίσει η κυβέρνηση, διότι είστε φοροφυγάδες και δεν θέλετε να φορολογηθείτε. Σωστά. Σωστά. Ναι. Αύριο το απόγευμα η Ομοσπονδία των Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής και δεκάδες σωματεία της Αττικής, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, θα διαδηλώσουμε στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου πρώτα απ' όλα να στείλουμε ένα μεγάλο μήνυμα για τον ενάντια στον κοινωνικό αυτοματισμό πρώτα απ' όλα που προσπαθεί να στήσει η κυβέρνηση και θέλουμε και να βρούμε, θα φτάσουμε δηλαδή στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος την τελευταία περίοδο γυρνάει τα κανάλια και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν οι επαγγελματίες να πληρώνουν λιγότερο φόρο από τους εργαζόμενους. Και επειδή έχουμε και εμείς την ίδια πορεία, θέλουμε να το θέσουμε κάποια ερωτήματα, αφού καίγεται τόσο πολύ ο αγαπητός κύριος Χατζηδάκης, γιατί για παράδειγμα δεν καταργεί τις 58 φοροαπαλλαγές τις οποίες έχει δώσει στις εφοπλιστικές εταιρείες, για παράδειγμα. Γιατί δεν καταργεί τον αναβαλλόμενο φόρο που δεν πληρώνουν οι τράπεζες την ίδια στιγμή. Γιατί έχει θεσπίσει τις φοροαπαλλαγές των στρατηγικών επενδυτών που έχουν επιδοτηθεί με χοντρό χρήμα όλα αυτά τα χρόνια από τους αναπτυξιακούς νόμους που μαζεύουν τα μαξιλαράκια, μαξιλάρι το μαξιλάρι, από τους έμεσους φόρους που όλος ο απλός λαός έχει πληρώσει, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ βαριά. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν πολλά που μπορεί να ψάξει ακόμα, πέρα από το αν ο Μπακάλης και ο Μανάβης, ας πούμε, είναι μεγάλος οικονομικός εγκληματίας, όπως για παράδειγμα τις offshore, τις τριγωνικές εναλλαγές, τους φορολογικούς παραδείσους που αραιά και που ακούμε, και μάλλον ο αγαπητός κύριος Υπουργός δεν τα έχει ακούσει. Α, τώρα που είπατε offshore και τα λοιπά, το λέω για τους ακροατές μας. Ο Γκάμπριελ Ζούκμαν είναι ο επικεφαλής του φορολογικού παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Αυτός λοιπόν δήλωσε τις προάλλες ότι το 64% του ΑΕΠ του ελληνικού είναι υπεράκτιος πλούτος των υπερπλούσιων Ελλήνων. Το 64% του ελληνικού ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στον υπόλοιπο κόσμο είναι 12%. Ναι, το στοιχείο τώρα είναι συντριπτικό που λέτε. Δεν το λέω εγώ, ο Ζούκμαν το λέει. Όχι, εντάξει, καλό είναι βέβαια και αυτά τα στοιχεία να ακούγονται, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τις τελευταίες μέρες. Και την ίδια στιγμή αυτός ο υπεράκτιος πλούτος, εντάξει, έχει δημιουργηθεί από τους φόρους που συλλήβδιν πληρώνουν μισθωτήσει, ανταξιούχοι, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, που από τα 550 δις που έχουν μαζευτεί την τελευταία δεκαετία, τα 340 ήταν έμεσοι φόροι που κανένας από αυτούς δεν γλιτώνει. Δηλαδή, εντάξει, άμα θες να φας, άμα πας στο σούπερ μάρκετ, άμα βάλεις βενζίνη, άμα πάρεις ένα εργαλείο, τώρα για να μιλήσουμε για τη δικιά μας τέτοια, εντάξει, το ΦΠΑ δεν το γλιτώνεις, ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το γλιτώνεις. Ούτε το τέλος επιτιδεύματος στα 640 ευρώ τα γλιτώνεις. Και μάλλον επειδή οι κύριοι της κυβέρνησης δεν ξέρω, καλά, λαθροχειρία κάνουν. Αλλά μάλλον δεν έχουν ακούσει ότι ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, επαγγελματίας, ο οποίος έχει ένα αμάξι δεκαετίας, έχει ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, πρώτη κατοικία και είναι παντρεμένος, έχει τεκμήριο διαβίωσης. Δηλαδή και ένα ευρώ να δηλώνει ότι βγάζει, για περίπου 12.000 θα φορολογηθεί. Δηλαδή θέλω να πω, ακούμε και πράγματα τα οποία... οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που τα ακούνε, οι βιοπαλλεστές επαγγελματίες, εξοργίζονται, και γι' αυτό αύριο καλούμε, τέλος πάντων, αυτή η οργή να γίνει πράξη, να γίνει δύναμη στο δρόμο, προκειμένου να σταματήσει να πάρουν πίσω αυτό το νομοσχέδιο το κατάπτυστο. Με βάση αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, αυτό το τεκμαρτό εισόδημα που σας βάζει, αυτά τα 10.920 ευρώ, μιλώντας για τον μισθό του εργάτη επί 14, λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία, η δική σας, μιλάω για τους μικρούς επαγγελματίες, τους επαγγελματοβιοτέχνες κτλ. Εσείς δεν έχετε εργαζόμενους περισσότεροι, έτσι δεν είναι?
δεν έχετε εργαζόμενο. Αφενός ισχύει αυτό. Αφετέρου, κοιτάξτε να δείτε και τα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, την τελευταία, αν ρίξετε μια ματιά, την τελευταία δωδεκαετία, αν ρίξει κάποιος τα στοιχεία των μικρών επαγγελματιών, αυτών χωρίς προσωπικό, έχουμε μείωση η οποία φτάνει στα απόλυτα νούμερα, στην ύπαρξή τους. Έχουμε μείωση η οποία φτάνει το 20%. Δηλαδή, και αυτή η μείωση προέρχεται γιατί η τάση σε αυτή τη φάση είναι να κλείνουν οι ατομικές επιχειρήσεις. Και βέβαια, τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, γιατί θα μας πούνε ότι γίνονται μεγάλοι. Δεν γίνονται μεγάλοι. Πετιούνται απλά εκτός ή τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται, δεν ακολουθούν τα παιδιά τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, βγαίνουν από την ίδια τη διαδικασία της παραγωγής. Και αυτός ο κόσμος, αυτή τη φάση στην Ελλάδα, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Και αυτή τη μαρίδα, να το πούμε έτσι, δεν το λέω υποτιμητικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο φορολογικό πλήθος, να το πούμε έτσι, σε αυτό προσπαθεί να επιτεθεί η κυβέρνηση, μη βγάζοντας βέβαια σε καμία στιγμή από το στρόχαστρο πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους και τους βιοπαλαιστές αγρότες και τον υπόλοιπο, δηλαδή τον υπόλοιπο λαό. Γιατί μπορεί να κλαίει το κάθε στέλεχος της κυβέρνησης για τους μισθωτούς, τους υπόλοιπους τέλος πάντων που πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά, παρόλα αυτά ένα ευρώ δεν αφαιρούν από τη φορολογία των μισθωτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, τέλος πάντων του υπόλοιπου, του υπόλοιπου απλού κόσμου. Θέλω να πω, δηλαδή έχει η κοροϊδία ένα όριο. Θυμήστε μου, πέρα από αυτή το φορολογικό σαφάρι ενάντια στους, πώς το λένε, κακούς μικρούς επαγγελματίες, εσείς ως τέτοιοι, μέσα στο 2022 είχατε μία αύξηση εισφορών 9,6% και πάμε για άλλο ένα 4-4,5% το 2024. Κοιτάξτε, ισχύουν και τα δύο νούμερα που δώσατε. Η αύξηση, ας πούμε, των εισφορών και των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί λόγω του πληθωρισμού και λόγω των προβλέψεων που είχαμε ήδη από τον νόμο Κατρούγκαλου, αυξάνονται οι εισφορές. Και συν πρέπει κάποιος να συμπεριλάβει ότι με βάση τα στοιχεία του πληθωρισμού των πρώτων υλών κλπ. Οι πρώτες ύλες, δηλαδή όλα τα υλικά τα οποία χρειάζεται ένας επαγγελματίας προκειμένου να κάνει τη δουλειά του πραγματικότητα, όλα αυτά έχουν, αν το πούμε μεσοσταθμικά, έχουμε μια αύξηση στις πρώτες ύλες περίπου 30%, ιδιαίτερα για τα βιοτεχνικά, κάπου στα μέταλλα κλπ. Για πολλούς λόγους. Δείτε τον πόλεμο της Ουκρανίας, δείτε τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή κτλ. Έχουμε υπερδιπλασιασμό των τιμών. Πράγμα το οποίο βγαίνει από το ελάχιστο εισόδημα, το οποίο καταφέρουν να βγάλουν οι μικροί επαγγελματίες. Εισόδημα το οποίο ούτε συσσωρεύεται, ούτε επενδύεται. Είναι, όταν λέμε για τους μικρούς επαγγελματίες εισόδημα, εννοούμε το να μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, εννοούμε να μπορούν να πάνε στο γιατρό, γιατί και όλες οι υποδομές αυτές που θα έπρεπε να είναι δωρεάν για όλο το λαό είναι σμπαράλια, για αυτούς που πρέπει να πάνε τα παιδιά τους σε κάνα φροντιστήριο, για όλα αυτά τα καθημερινά ζητήματα. Εκεί καταναλώνεται το εισόδημα των αυτοαπασχολουμένων, των επαγγελματιών με μικρό προσωπικό, τέλος πάντων αυτών που και η Ομοσπονδία μας ονομάζει βιοπαλαιστές και καλεί αύριο στο δρόμο. Πείτε μας, θυμίστε μας που και πότε είναι η αυριανή συγκέντρωσή σας. Η αυριανή συγκέντρωση που καλούμε τώρα, πέρα από τα σωματεία που έχουν βγάλει κάλεσμα, κάθε μέρα όλο και περισσότερα σωματεία καλούν στην αυριανή συγκέντρωση. Η αυριανή συγκέντρωση είναι στην πλατεία Κλαθμόνος στις 6.30 ώρα. Και θα ακολουθήσει η συγκέντρωση που θα καταλήξει, θα ακολουθήσει πορεία και θα καταλήξουμε στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιτάλη. Και εμείς σας ευχαριστούμε.